Στο 5ο Λύκειο Νέας Μήνης διοργανώνεται η ετήσια παραδοσιακή ανταλλαγή μαθητών από την Ολλανδία. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σωτήρη Παυλάκο, ο οποίος είναι φιλόλογος του 5ου Λύκειου της Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα κύριε Παυλάκο. Καλησπέρα σας και καλή δύναμη στη δουλειά σας και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε ότι για άλλη μια χρονιά διοργανώνεται μια ιδέα στην οποία είστε εσείς πρωτεργάτης, θα μπορούσαμε να πούμε. Από το 2003 λοιπόν, πώς σας φαίνεται που αυτή η οργάνωση συνεχίζεται από νεότερους συναδέλφους σας? Φαντάζεστε ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση σε μένα ότι οι σπόροι εκείνης της εποχής συνεχίζουν να καρπίζουν και να αποδίδουν όφελος και για τα παιδιά και για την κοινωνία και για τους ξένους, τους Ολλανδούς φίλους μας. Να σας πω όμως πώς ξεκίνησε η ιδέα, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές σας. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε η κυρία που την λέγαμε τότε παγκοσμιοποίηση, σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας για να αντέξουν σε αυτό το κύμα. Έτσι λοιπόν, αφού βρήκαμε και εξαιρετικούς συναδέλφους μας Ολλανδούς, ένα σχολείο, το CLV, στο Βίνενταλ της Ολλανδίας, που εμφορούνταν με τις ίδιες με εμάς ιδέες, αρχίσαμε αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής, το οποίο δεν περιοριζόταν σε ανταλλαγή μαθητών μεταξύ τους, αλλά και καθηγητών και διευθυντών και πολλών άλλων. Και αυτό, μόνο αν δεν σας κουράζω να πω και ένα αποτέλεσμα. Μια μέρα με βρήκε στην πλατεία η κυρία Ταλούμη, αν με ακούει ας θυμάται το περιστατικό, η κόρη της η Ελένη Ταλούμη είχε συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ολλανδία, με τη ζωή στην Ολλανδία, με τα ποδήλατα, με τα σχολεία, με όλα. Τώρα που μιλάμε λοιπόν, η Ελένη Ταλούμη που σπούδασε κοινωνιολόγος έχει προσληφθεί από το Δήμο του Άμστερνταμ, είναι δημοσία υπάλληλο στην Ολλανδία και έχει κάνει ευτυχισμένη και τον εαυτό της και τους γονείς και όλη την οικογένεια. Hartelijk welkom meteen in Nea Smeer op onze school. En jullie zullen ook kennis maken van onze ouders en hier ook leven. In Amerika op ons schoolsysteem. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Βάθη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 5ο Λύκειο Νέας Μύρνης. Καλησπέρα κύριε Βάθη. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι με αυτές τις δραστηριότητες, ανταλλαγή μαθητών, η οποία βρίσκεται κοντά σας από το 2003, έχουμε μάθει, και από πολύ πιο πριν, σκορπάτε πάρα πολλά χαμόγελα στα παιδιά. Αυτό φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, ωστόσο όμως δεν είναι και πολύ ζημιογόνο και δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος για το σχολείο. Σίγουρα κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις ανταλλαγής μαθητών, το οποίο λοιπόν έχει χαμηλό κόστος, μόνο το ταξίδι υπάρχει. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη διάθεση, μεγάλο κέφι και από τα παιδιά και από τους γονείς και τους δικούς μας και των παιδιών ανταλλαγής. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γύρω στα 12 χρόνια τώρα που εκδηλώνεται και τα περιμένουν αυτές τις ημέρες τα παιδιά με πολύ χαρά και ανεπομονησία για να γνωριστούν και από κοντά. Παίρνουν μέρος μαθητές από ποιες τάξεις, και από την πρώτη και από τη δεύτερη και από την τρίτη ηλικίου, ή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τάξη? Σε αυτό το πρόγραμμα μετέχουν παιδιά της πρώτης κυρίως και κάποια λίγα της δευτέρας. Στις τρίτης δεν μπορούν, γιατί η ανταλλαγή, δηλαδή το να πάνε τα δικά μας παιδιά έξω, είναι το Σεπτέμβριο που πλέον έχουν αποφοιτήσει και της δευτέρας συνήθως. Είναι εποχή πολύ διάβασμα και γι' αυτό είναι κυρίως πρώτης ηλικίου. Έχετε να πείτε κάτι και για τα άλλα σχολεία, πώς θα μπορούσαν ίσως να ξεκινήσουν και αυτοί μια τέτοια ανταλλαγή? Υπάρχουν καταρχήν τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, τα e-twinning, τα Comenius, μέσω των οποίων γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Είναι κάποιες διαδικασίες ευρωπαϊκές μέσω των οποίων μπορούν να ενταχθούν κάποια σχολεία. Στη δικιά μας περίπτωση
είναι μια, ας το πούμε, αδελφοποίηση μεταξύ αυτών των δύο σχολείων. Είναι μια προσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των καθηγητών, των δικών μας και του Ολλανδικού σχολείου, και κρατάει καθαρά προσωπικά οι σχέσεις αυτές. Κοντά μας έχουμε την Ιρό και τη Σοφία από την Ολλανδία. Η Ιρό είναι μαθήτρια του 5ου Λυκείου της Νέας Μήνης. Καλησπέρα, Ιρό. Καλησπέρα. Πώς σου φαίνεται αυτή η οργάνωση που βρίσκεται στο σχολείο σου? Πιστεύω ότι είναι από τις πιο σημαντικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν γίνει στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι αρκετά σημαντική. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα, ανταλλάσσουμε πάρα πολλές ιδέες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας. Εσύ σκοπεύεις να πας στην Ολλανδία? Ναι, θα πάμε με όλους τους μαθητές το Σεπτέμβρη, αρχή Σεπτεμβρίου κυρίως. Ωραία, και για πες μας τώρα, πού σκοπεύετε να βγάλετε τους μαθητές από την Ολλανδία? Σήμερα καταρχάς τους βγάλουμε στην πλατεία Νέας Μύρνης, εννοείται, και τις υπόλοιπες μέρες, βασικά αυτές τις λίγες μέρες που θα κάτσουν εδώ, σκοπεύουμε να τους πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο, να γνωρίσουν τα πιο τυπικά και βασικά πράγματα. Πολύ ωραία. Σόφη, you are from Holland. Yes, I'm from Holland. How do you feel that you came here in our country? I feel very excited. I think it's a really great country and I'm curious to see all the things here. Do you like this program? Yes, I do very like this program. Then you can feel the culture from really near. So I really like this program. Okay, thank you very much. Από το 5ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.